Από σήμερα 10 Αυγούστου έγινε η πρώτη εγκατάσταση στο σπιτάκι της ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο παλιό λυκοδρόμιο στον Υποριό. Είναι μια προσπάθεια που μας είχε εντάξει σε πιλωτικό πρόγραμμα το Υπουργείο Εσωτερικών από τον περασμένο Νοέμβριο. Λόγω COVID όλα αυτά ήρθαν πίσω. Νομίζω είναι μια καλή αρχή η κοινωνία της Άνδρου να αγαπήσει και να προχωρήσουμε όλο το σχεδιασμό της ανακύκλωσης. Σίγουρα υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση της διοίκησης Λοτσάρη και μου προσωπικώς, καθώς επίσης και του υπευθύνου ανακύκλωσης του οίκου του Μουστάκα, και έτσι κατορθώσαμε λοιπόν να είμαστε ο μοναδικός νησιωτικός δήμος που αυτή τη στιγμή έχουμε το σπιτάκι, το πρώτο σπιτάκι της ανακύκλωσης. Αυτά τα μηχανήματα εδώ που είναι τελείως αυτόματα, πολύ καθαρά, να ξεχωριστά το πλαστικό, ξεχωριστά το μεταλλικό κουτιά, ξεχωριστά τα γυάλινα μπουκάλια. Περιμένουμε πραγματικά και από την Άνδρο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε μάλιστα να το επεκτείνουμε και σε υπόλοιπα χωριά της Άνδρου, σιγά σιγά να πάμε και στο Γαύριο, να πάμε και στο Μπατσί. Η λειτουργία του πρώτου σπιτακιού στην χώρα της Άνδρου είναι από αυτό το πρωί μέχρι αυτό το βράδυ. Υπάρχει άνθρωπος της εταιρείας που υποδεικνύει στον κόσμο το πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Πρέπει οι συσκευασίες να είναι όλες καθαρές, πλαστικό, γυαλί ή μεταλλικό κουτάκι και να μην έχουν μέσα καλαμάκια, υγρά, βρωμιές. Είναι σημαντικό για την ποιότητα των υλικών ανακύκλωσης για να μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως τα υλικά. Με αυτή την απόδειξη που βγάζει το μηχάνημα, μπορεί ο οποιοσδήποτε να πάει σε συνεργαζόμενο κατάστημα με την ανταποδοτική ανακύκλωση εντός της Άνδρου, την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος, και να κάνει την εξαργύρωση. Εάν δεν θέλει να πάρει τη συγκεκριμένη απόδειξη, μπορεί να πατήσει το κίτρινο κουμπί και να κάνει δωρεά, όπως λέει, στην αποστολή. Εκείνο που είναι ιδιαίτερο σημαντικό είναι να συνεργαστούν όλα τα καταστήματα τα οποία έχουν ανακυκλώσιμα υλικά και να έρχονται στις ώρες που ανέφερα. Γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει λοιπόν μια καμπάνια από μέρους μας προκειμένου να πετύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε σε ό,τι αφορά το ποσοστό της ανακύκλωσης που πρέπει πλέον να έχει το νησί μας. Θέλω να κάνω έκκληση για μια ακόμη φορά να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε τους εργάτες καθαριότητες αυτό το δύσκολο 15ήμερο να κρατήσουμε το νησί μας όλοι μαζί καθαρό.